Λοιπόν, μόλις έχεις κάνει ένα ωραίο, φρεσκότατο, καινούριο, λαχταριστό τατουάζ. Αλλά ρε, βιάζεσαι να πας στη θάλασσα, να κάνεις τα μπανάκια σου. Okay, δικαιολογημένα, καλοκαιράκι είναι. Το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο δίλημα είναι τι μπορεί να πάθει όμως το τατουάζ σου κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού. Έφτασε το καλοκαιράκι και όπως κάθε καλοκαίρι καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι! Οχ! Μαλάκα έγινε μουσκεμα! Σαν την Ολυμπιακή ακτή δεν είναι! Σαν την Ολυμπιακή ακτή δεν είναι! Πάμε! Άντε έτοιμοι είμαστε! Ναι! Φοράτε τα μαγιό σας! Η Μαρίτης και έχω πάντα με τριτά τα άντα! Πάλι με το τέτοια. Τα vlog, τα βλακιόγκα. Γεια σας αλήτες. Έλα κινηματογραφιστή, πάμε για μπάνιο. Μόλις έχεις κάνει ένα υπέροχο πρώτο τατουάζ. Φρεσκότατο, τα χρώματα φαίνονται υπέροχα, αλλά το ήξερες ότι αν δεν περιμένεις και βγεις στον ήλιο πολύ γρήγορα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση να καταστρέψεις αυτό το πανέμορφο τατουάζ. Ω! Oh. Λοιπόν, άκου να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο ενός φρεσκοχτυπημένου τατουάζ μπορεί να στο καταστρέψει ανεπανόρθωτα και να χάσει την πορφυρότητά του, τα χρώματα να θαμπώσουν, να απλώσει το χρώμα ή ακόμα να αφήσει ουλές πάνω στο κορμί σου. Και όλα αυτά είναι κρίμα για ένα φρεσκοχτυπημένο τατουάζ το οποίο έχει πληρώσει καλά λεφτάκια, έχει πονέσει αρκετά για να το κάνει και να έχει ένα τατουάζ πάνω σου για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Περάσαμε καλά! Όχι! Περάσαμε καλά! Όχι. Γιατί? Γιατί είμαστε άρρωστοι! Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο για να πούμε τα πράγματα με έναν πιο επιστημονικό τρόπο όπως πάντα συνηθίζουμε εδώ στο κανάλι, στην Τρίλεπη Τρίτη. Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Καθίστε. Λοιπόν, η επούλωση κρατάει συνήθως 15 μέρες λέμε. Αυτό όμως αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να μπει και να κολυμπήσει στη θάλασσα. Δεν αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί να πάει και να ψηθεί στον ήλιο. Ωστόσο, το δέρμα μας για να γίνει όπως ήταν πριν, στην αρχική του κατάσταση πριν το τατουάζ, χρειάζεται τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες. Που σημαίνει ότι για αυτές τις 3-4 εβδομάδες το δέρμα μας είναι ευάλωτο. Που σημαίνει ότι δεν μας προσφέρει την απαραίτητη προστασία από τον ήλιο για να μπορείς εσύ να βγεις, να πας αρμενιστή και να ψηθείς και να γίνεις σαν καπνιστή πέστροφα. Τώρα, μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανένα πρόβλημα, θα κάνω το τατουάζ μου, θα βάλω αντιλιακό και θα πάω παραλία. Πού το πρόβλημα? Αντιλιακό βάζουμε μόνο 15 μέρες μετά από το χτύπημα ενός τατουάζ. Το αντιλιακό περιέχει χημικά τα οποία δεν κάνει να μπαίνουν πάνω στο κορμί μας, πάνω στο δέρμα μας, πάνω στην ευαίσθητη επιδερμίδα μας όταν είναι φρέσκο, χτυπημένο και φυσικά όχι κατά τη διάρκεια της επούλωσης. Άρα, αντιλιακό 15 μέρες μετά. Τώρα, πώς δρά ο ήλιος και φθείρει τα χρώματα ενός τατουάζ? Το τατουάζ αποτελείται από μικροσκοπικά μπυλάκια χρωστικής, τα οποία βρίσκονται κάτω από την στρώση της επιδερμίδας μας. Όταν το τατουάζ μας έρχεται σε άμεση επαφή και παρατεταμένη επαφή με τον ήλιο, οι ακτινοβολίες του διασπούν αυτούς τους κόκκους χρωστικής σε μικρότερα σωματίδια, τα οποία μετά είναι πιο εύκολο από τον οργανισμό να τα αφομοιώσει και να τα αποβάλει μέσω του λεμφικού μας συστήματος. Οπότε, ένα φρεσκοχτυπημένο τατουάζ, η επιδερμίδα του δεν θεωρείται ικανή για να σε προστατέψει από τις βλαβερές ακτινοβολίες του ηλίου. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την διαδικασία, για την σωστή διαδικασία επούλωσης και φροντίδας ενός τατουάζ, εδώ πιο πάνω, ο απόλυτος οδηγός επούλωσης τατουάζ.
Δες τον αν έχεις απορίες ακόμα για την σωστή φροντίδα του τατουάζου. Τώρα, ποια είναι τα χρώματα εκείνα που κινδυνεύουν περισσότερο ή να φθαρούν πιο γρήγορα ή να αλλοιωθούν πιο γρήγορα? Σίγουρα τα χρώματα τα οποία είναι πιο σκούρα, πιο έντονα, όπως το μαύρο, όπως το σκούρο μπλε, το σκούρο μοβ, τα έντονα κόκκινα. Αυτά τα χρώματα αλλοιώνονται πολύ πιο δύσκολα, πιο αργά. Τα ανοιχτά χρώματα ωστόσο, είτε είναι φρέσκο τατουάζ ή παλιό τατουάζ, είναι αυτά που θα αλλοιωθούν και θα εξασθενήσουν πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Από εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ήρθε φρέσκος φρέσκος από τη Γερμανία. Αντιλιακό βάζεις τα τέτοια σου? Καθόλου. Γιατί ρε? Έτσι. Σήκω φύγε. Να μου στάρεις. Σήκω φύγε. Φύγε τώρα. Σοβαρά δεν βάζεις τίποτα? Έβαλα, έβαλα. Τι? Πενιντάρι. Τι? Για παιδάκια. Μεγάλα αχινάβας και τζοτζόμπα και χύλισμα αγρίας φράουλας. Αυτά ακριβώς. Πολλοί είναι ίσως εκείνοι που νομίζουν ότι το αλμυρό νερό, το νερό της θάλασσας δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει το τατουάζ και την επούλωσή του. Μεγάλο λάθος. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το τατουάζ σου να αρχίσει να δημιουργεί καύκαλο από πάνω, αυτό το σκληρό πραγματάκι που καλύπτει όταν έχουμε μία πληγή πάνω στο σώμα μας. Αυτό όταν επουλωθεί το τατουάζ και πέσει το καυκαλάκι, μπορεί να τραβήξει και το χρώμα και να χάσεις ένα μεγάλο τμήμα του τατουάζ σου έτσι. Άλλοι μπορούν να σκέφτονται, α, οκ, θα πάω θάλασσα, αλλά δεν θα βουτήξω. Και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, φίλε μου, γιατί στην αμμουδιά, ως επιτοπλίστων, κυκλοφορούν πάρα πολλά βακτήρια, πάρα πολλά μικρόβια, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να μολύνεις το τατουά σου στην παραλία. Λάθος και αυτό. Ωραία, λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχεις ήδη κάνει το καινούριο φρέσκο τατουάζ. Επειδή στις πρώτες 15 μέρες δεν θα μπορείς να βάζεις αντιλιακό, καλό είναι να αποφεύγεις τον ήλιο. Αλλά όταν λέμε να αποφεύγεις τον ήλιο, δεν σημαίνει να μην περπατάς καθόλου και να χρειάζεται να γίνεις βαμπύρ για τις επόμενες 15 μέρες. Αυτό που εννοούμε είναι ότι απαγορεύεται η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Δηλαδή να μην πας να κάνεις ηλιοθεραπεία και να ψηθείς τον ήλιο. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως για να προστατέψεις το τατουάζ σου είναι αυτές τις μέρες να φοράς έναν ελαφρύ ρουχισμό πάνω από το σημείο που θέλεις να προστατέψεις. Μια στρώση ρουχισμού είναι αρκετή για να σε προστατέψει αυτές τις πρώτες μέρες και το τατουάζ σου να μην αλλοιωθεί. Τώρα, μιας και μιλάμε για αντιλιακά και αντιλιακή προστασία, ποια είναι η αντιλιακή κρέμα η οποία μπορεί να σου προσφέρει την κατάλληλη και την καλύτερη προστασία από τον ήλιο και να προστατέψει φυσικά και το τατουά σου? Το πιο σημαντικό πράγμα όταν επιλέγετε ένα αντιλιακό είναι να βεβαιωθείτε ότι είναι ευρέως φάσματος, που σημαίνει ότι προστατεύει τόσο από την UVA, ακτινοβολία, η οποία διεισδύει στις ελεύθερες ρίζες, αλλά και την ακτινοβολία UVB, η οποία είναι υπεύθυνη και βλάπτει το DNA των κυττάρων και καίει το δέρμα φυσικά. Για να το καταλάβεις, τα ηλιακά εγκάβματα και η χρόνια έκθεση σε αυτές τις υπεριόδες ακτινοβολίες μπορεί να βλάψουν την εμφάνιση του τατουάζ και με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσουν σε ξεθόριασμα, ρητίδιασμα, θάμπωση, ξηρότητα, γενικότερα του δέρματός σου και του τατουάζ σου. Οπότε, ανακεφαλαιώνουμε. Για τις πρώτες 15 μέρες απαγορεύεται να βουτάς μέσα στο νερό, να μουλιάζει το δέρμα σου, μεγάλα μπάνια, χλώριο από πισίνες, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ, θάλασσες, ψαροτούφικα και όλα τα συναφή. Απαγορεύονται όλα αυτά. 3-4 εβδομάδες χρειάζεται το δέρμα σου για να αναγεννηθεί πλήρως. Επομένως, μακριά από τον ήλιο, γιατί το ευαίσθητο δερματάκι δεν είναι ικανό να σε προστατέψει καθόλου από τις κακές και βλαβερές ακτινοβολίες της UVA ή UVB που είπαμε, οι οποίες βλάπτουν το τατουάζ σου, το δέρμα σου και τον οργανισμό σου. Δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαιράκι. Εύχομαι καλές διακοπές σε όλους, καλά μπανάκια και να προστατεύετε πάντα τα τατουάζ σας. Φιλάκια από μένα, τα λέμε κάποια στιγμή. Και πού είσαι, ξέχασα να αναφέρω. Subscribe, like, κάνε και ένα σχόλιο εδώ πιο κάτω, μας βοηθάει πάρα πολύ. Thank you. Bye. Χριστίνα, Χριστίνα, θα βρέξει σήμερα. Θα βρέξει και θέλω πάρα πολύ να βρέξει. Θα βρέξει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι.
ώρα θα βρέξει, να βρέξει συνεχόμενα.